Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τρίτο μέρος της εκπομπής. Κρήτη σήμερα, παρακαλώ. Στην Κρήτη TV είστε συντονισμένοι. Δεν έχουμε πει ακόμα πώς επικοινωνούμε μεταξύ μας. Πάλι το ξεχάσαμε. Στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Εντάξει, πάλι καλά που δεν φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν, 2-8-10-3-98-100. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο της Κρήτη TV. Εκεί μπορείτε να καλείτε και να μας πείτε ό,τι θέλετε να μας πείτε, να μοιραστείτε μαζί μας και εμείς θα το μοιραστούμε με τους υπόλοιπους. Μπορείτε να μας στείλετε email φυσικά στο email της εκπομπής ή να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Βλέπετε που είμαστε, παντού δηλαδή, και ως Κρήτη TV και ως Κρήτη σήμερα, αλλά και ως μονάδες, και εγώ και ο Μπάμπης είμαστε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να μας βρείτε και να μας πείτε ό,τι θέλετε να μας πείτε επίσης. Όποιος από εσάς θέλει να δει κάποια από τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει εδώ, έχουμε πει σημαντικά πράγματα και θέλετε να τα ακούσετε, μπορείτε μέσα από το κανάλι της Κρήτη TV στο YouTube, εκεί όπου ανεβαίνουν όλες τις συνεντεύξεις που κάνουμε, ή να δείτε ολόκληρες τις εκπομπές στο site της Κρήτη TV, εκεί που ανεβαίνουν όλες οι παραγωγές του ομίλου. Λοιπόν, Μέρη, ο Δήμος, τα είπες τέλεια. Ωραία, τα είπες νεράκι. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι αστήρευτη πηγή συζητήσεων. Βέβαια. Δεν εξαντλείται ποτέ η συζήτηση. Δήμος Ηρακλείου έρχεται, Δήμος Ηρακλείου φεύγει. Α, γεια σου. Ή και το αντίστροφο. Δεν ξέρω. Ναι. Επιστρέφουμε λοιπόν στο Δήμο Ηρακλείου. Για να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Ο κύριος Σταύρος Στεφανάκης είναι δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Ηράκλειο η πόλη μας, με επικεφαλή στο Μιχάλη Καραμαλάκη. Είναι μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Ηρακλείου. Είναι και στην ΠΕΔ. Να μην τα πούμε όλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Να είστε και καλά. Κατά βάση είστε αντιπολίτευση τώρα. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, πώς ακούσατε όλη αυτή τη συζήτηση, επισκέψεις, κυρία Μενδώνη, εδώ, τι είχε, πήραμε. Ναι. Κοιτάξτε. Το είχαμε συζητήσει προημερών και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Περιμέναμε την επίσκεψη της Υπουργού. Είχαν ανοίξει έτσι την ατζέντα του Δημάρχου να δούνε κάποια από τα θέματα τα οποία ήταν να συζητήσουν. Το τελευταίο τρίμερο γίνανε αρκετά μεγάλες επαφές σε τοπικό επίπεδο με την Υπουργό. Και περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες, την ερχόμενη εβδομάδα, να έχουμε την ανάλογη ενημέρωση στο τι συζητήθηκε και στο τι μεγενέστε από εδώ και μετά για όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητήσανε με τις τοπικές υπηρεσίες. Οπότε, εν αναμονή, κύριε Στεφανάκη. Εν αναμονή, την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε νεότερα. Λοιπόν, τώρα εσείς είστε φρέσκος στην αυτοδιοίκηση, έτσι, φρέσκος και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, αλλά έχετε πάρει επόμου βαριά χαρτοφυλάκια, βαριού ετομής. Λοιπόν, σας έχει κάνει τομεάρχη τώρα ο κύριος Καραμαλάκης. Έχετε οικονομικά, τεχνικά έργα, έχετε και την υγεία βέβαια που εντάξει, εσείς τα γνωρίζετε εκεί λόγω και επαγγελματικής εννοώ σταδιοδρομίας. Σωστά. Είναι τρεις, νομίζω, από τους πολύ βασικούς τομείς. Έτσι. Και κυρίως τα οικονομικά, όπως βλέπουμε τη συζήτηση να πηγαίνει. Κυρίως τα οικονομικά, ναι. Από τα οικονομικά είναι ο βασικός πυλώνας γενικότερα του Δήμου, έτσι. Γιατί εξαρτώνται όλες οι υπόλοιπες αντιδημαρχίες μέσα από το συγκεκριμένο πυλώνα. Είμαι τομεάρχης των οικονομικών και της τοπικής ανάπτυξης. Καθώς επίσης και των τεχνικών έργων. Είναι δύο τομείς οι οποίοι ουσιαστικά είναι αλληλένδετοι, εξαρτάται ο ένας από τον άλλο και παράλληλα επειδή είμαι στην Δημοτική Επιτροπή και τα περισσότερα θέματα και από τις δύο αυτές αντιδημαρχίες περνάνε μέσα από τη Δημοτική Επιτροπή, γι' αυτό το λόγο έχω οριστεί τομεάρχης και στους δύο τομείς και παράλληλα λόγω της επαγγελματικής μου δραστηριότητας στον χώρο της υγείας έχω αναλάβει και τον τομέα της δημόσιας υγείας και της ανάπτυξης γενικότερα της πρωτοβάθμιας υγείας του Λοιπόν, Δήμου. Να πιάσουμε τα οικονομικά που αρέσουν και στη Μέρη. Γιατί αρχίζει να βάζει τα κομπιουτεράκια εδώ, κύριε Στεφανάκη, για να μας υπολογίσει. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τα οικονομικά του Δήμου Ηρακλείου. Μεγάλη συζήτηση. Δάνειο, η Δημοτική Αρχή επιμένει για δάνειο. Εσείς αντιδράτε. Τι γίνεται τώρα. Κοιτάξτε, να σας εξηγήσω. Μιλάμε για ένα έγγυμα περίπου 27 εκατομμυρίων ευρώ, όπου θεωρώ ότι στον κόσμο έχει περαστεί διαφορετικά. Δηλαδή, όταν ο κόσμος ακούει ένα έγγυμα 27 εκατομμυρίων ευρώ, αντιλαμβάνεται ότι κάπου, από κάπου γύπουν 27 εκατομμύρια ευρώ. Ίσως έχουν χαθεί από κάπου 27 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ότι χαθήκαν από κάπου τα εκατομμύρια αυτά και δεν ξέρουν που πήγανε και μας γύβονται. Ουσιαστικά είναι πλασματικό το ποσό αυτό. Έτσι. Δηλαδή, έχει δημιουργηθεί. Δημιουργήθηκε βάσει του προϋπολογισμού, το οποίο θέλουμε να ισοσκελίσουμε. Έτσι. Βάσει των εσόδων των οποίων έχουμε, προσπαθούμε να προγραμματίσουμε και τα έξοδα τα οποία θα δημιουργήσουμε. Όταν λοιπόν βάσει των εσόδων που έχουμε προσπαθήσουμε και δημιουργήσουμε παραπάνω έξοδα, δηλαδή να κάνουμε παραπάνω έξοδα μέσα στην ίδια χρονιά, έχει προκύψει μια διαφορά. Ναι. Έχει λοιπόν προκύψει μια διαφορά 27 εκατομμυρίων ευρώ.
σε σχέση με τα έσοδα που έχει ο Δήμος, βάσει των εσόδων που έχει ο Δήμος, σε σχέση με τα έξοδα τα οποία θέλει να κάνει. Mm-hmm. Αυτά τα 27 εκατομμύρια ευρώ τώρα, επικαλείται ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή ότι θα τα πάρουμε σε μια μορφή δανείου. Ναι. Η αντίδραση δική μας είναι ότι αυτό σίγουρα θα μπορούσε να ήταν πολύ μικρότερη διαφορά, έτσι, από τη στιγμή που χτίζεται, θα μπορούσε να ήταν 10 εκατομμύρια ευρώ. Θα μπορούσε να είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Και πόσο μάλλον όταν προμηνών, πολύ λίγων μηνών, 2-3 μηνών, ο κύριος Βασιλάκης από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε φέρει ένα ισοσκεγισμένο προϋπολογισμό. Έτσι, νομίζω, το φθινόπωρο. Σωστά, τον Νοέμβριο, ναι. Άρα είχε καταθέσει ένα ισοσκεγισμένο προϋπολογισμό. Πώς προέκυψε μια διαφορά τόσων εκατομμυρίων σε τόσους μήνες, έτσι. Uh-huh. Δηλαδή είναι ένα εύλογο ερώτημα. Άρα είναι διωγγωμένο το νούμερο, αριθμός. Είναι διωγγωμένο το νούμερο, είναι διωγγωμένο. Yeah. Είναι διωγγωμένο, γιατί θεωρώ ότι πλέον είναι αυτοσκοπός του Δημάρχου το δάνειο αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά θεωρώ ότι έχει γίνει αυτοσκοπός να πάρουν το δάνειο αυτό. Εμείς θέλουν να είμαστε δεσμευμένοι, ας πούμε, σε ένα ταμείο παρακαταθήκων. Κοιτάξτε, να σας πω. Μια δημοτική αρχή, όταν έχει ένα τέτοιο μαξιλάρι, είναι. Μπορεί να κινηθεί. Της λύνει τα χέρια, κύριε Στεφανάκη. Μπορεί να κινηθεί διαφορετικά. Όμως να σας πω κάτι. Το να στοχεύσει κάποιος σε ένα τέτοιο μαξιλάρι και να δεσμεύσει για δεκαετίες, όχι την πόλη, και να δεσμεύσει για δεκαετίες όχι εμάς, αλλά ακόμα και τα παιδιά μας. Και να μπει σε μια διαδικασία να υποθηκεύσει σχεδόν ολόκληρη την περιουσία του Δήμου για να πάρει 27 εκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θα μπορούσαμε να πάμε με πιο στοχευμένες κινήσεις και να μην πάμε στην εύκολη γύση, γιατί εγώ πραγματικά θεωρώ ότι αυτό είναι η εύκολη γύση. Έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται πολλές γνώσεις για να μπει κάποιος στην διαδικασία να πει ότι εγώ θέλω να κάνω αυτά, μου λείπουν τόσα χρήματα, θα πάω να τα πάρω ένα δάνειο. Αυτό είναι το απλό. Έτσι. Ναι. Νομίζω ότι θα έπρεπε να διαλέξουν τον πιο δύσκολο δρόμο και να μπορούν να βρουν μια πολιτική γύση. Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Παρακαλώ. Κάντως λίγο το συνήγορο της άλλης πλευράς. Λέει η Δημοτική Αρχή ότι αν δεν γίνει αυτό, δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν, να ολοκληρωθούν τα έργα οδοποιίας που κατά βάση εκεί προκύπτει το, αν το έχουμε καταλάβει σωστά, το οικονομικό άνοιγμα. Σε ένα μεγάλο βαθμό. Ναι, ρωτάει τι, να μην τα ολοκληρώσουμε, δηλαδή να μείνουν στη μέση. Σωστά, σωστά. Γι' αυτό ακριβώς ήταν αυτό που πήγαν από τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί χρειαζόμαστε λοιπόν μια πολιτική γύση. Έτσι. Εκεί πρέπει να παρέμβει η κεντρική διοίκηση, εάν φυσικά η Δημοτική Αρχή έχει την ανάλογη πρόσβαση. Αν μπορεί να έχει την ανάλογη πρόσβαση μέσα στα αρμόδια Υπουργεία, για να μπορεί να διεκδικήσει και να απαιτήσει, ούτως ώστε να φτάσει mm-hmm. στο βαθμό όλα αυτά τα έργα, που είπαμε κύριε Σαββίδη, να γίνουν συγχρηματοδοτούμενα. Δεν είναι ανάγκη να πηγαίνουν από το Ταμείο του Δήμου, από ιδίους πόρους. Είναι δυνατόν να πάμε σε έργα τόσων εκατομμυρίων ευρώ από ιδίους πόρους του Ταμείου σήμερα το 2024, που υπάρχουν τόσα ευρωπαϊκά προγράμματα. Uh-huh. Αυτός είναι ο σκοπός. Ότι αυτά τα έργα θα μπορούν να γίνουν συγχρηματοδοτούμενα και να μην πληρωθούν από το Ταμείο του Δήμου. Να γίνουν, ξέρετε τι, τα διπλάσια έργα. Yeah. Χωρίς κόστος στο Ταμείο του Δήμου. Αυτός είναι ο σκοπός. Αλλά νομίζω ότι εκεί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή. Δεν ξέρω και αν υπάρχει ανάλογη πρόσβαση μέσα στα αρμόδια Υπουργεία. Εννοείται και πολιτικά, ο διάβολος. Σωστά. Και επιλέγουν την δεύτερη γύση, η οποία είναι η πιο εύκολη. Όμως εμείς επιμένουμε σε αυτό. Τα έργα αυτά πραγματικά πρέπει να είναι συγχρηματοδοτούμενα. Και πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια αρμόδια υπηρεσία, κυρία Καριωτάκη, μέσα στο Δήμο, όπου να μην αφήνει κανένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και κανένα πρόγραμμα το οποίο βγει από τα αρμόδια Υπουργεία ανεκμετάλλευτο. Υπάρχουν δύο ζητούμενα. Ένα ότι δεν έχουμε πολύ εκπαιδευμένο προσωπικό για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και ένα ότι δεν έχουμε προσωπικό. Υποστελεχωμένες υπηρεσίες όλες. Τι κάνουμε εδώ. Προημερών αυτό είχαμε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό είχα πει στο Δήμαρχο. Η πρόταση δική μου ήταν αυτή, ότι θα πρέπει να βρει λύση τα έργα αυτά να είναι συγχρηματοδοτούμενα και να επενδύσει εξ αρχής, εάν θέλει να προχωρήσει ο Δήμος σωστά, θα πρέπει να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό. Ξεκινάμε από τα βασικά. Yeah. Πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό. Έχουν υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Δεν μπορεί τώρα ένα άτομο, δύο άτομα σε κάθε υπηρεσία να μπορούν να βγάλουν όλο αυτόν τον όγκο. Και λογικό είναι να μην μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα υπόλοιπα προγράμματα. Mm-hmm. Λογικό είναι να θέλουμε να κάνουμε ένα έργο και να το εντάσσουμε στους ιδίους πόρους. Και λογικό είναι μετά να πηγαίνει όλο αυτό το πράγμα γυσίδα. Έτσι. Άρα πάντως χρειαζόμαστε οργάνωση. Σωστά. Mm. Εσείς ως παράταξη, η παράταξη του Μιχάλη Καραμαλάκη, είστε εναντίον, ήταν ξεκάθαρη η θέση σας. Επίσης έχετε και καλούς διάβολους, αν δεν κάνω λάθος.
με το κεντρικό κράτος. Οπότε θα μπορούσατε να αποτελέσετε και... κοιτάξτε, το διάβλο. Κοιτάξτε να σας πω, εμείς εξ αρχής και την προεκλογική περίοδο ήταν κάτι το οποίο το είχαμε επισημάνει αρκετές φορές. Γιατί ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης, ο επικεφαλής της παράταξής μας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άμεσες σχέσεις σχεδόν στο σύνολο των Υπουργείων. Έτσι. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται ένας Δήμος για να πάει μπροστά. Να έχει όλες τις πόρτες των Υπουργείων ανοιχτές. Αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως, το σημαντικότερο είναι να υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό στις υπηρεσίες. Που εκεί υστερούμε πάρα πολύ. Υστερούμε πάρα πολύ. Και ήταν αυτό που είπα και, όπως ξεκίνησα και προηγουμένως να πω, ήταν αυτό που είπα και στον κύριο Δήμαρχο στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί είχαμε ένα θέμα με τους συμβασιούχους. Έτσι προέκυψε μια μεγάλη αναταραχή. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν αρκετά μεγάλη εμπειρία. Έτσι, μέσα σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, 2, 3, ίσως και παραπάνω ετών εμπειρία. Ανθρώποι οι οποίοι βάλανε πλάτη στους δύσκολους καιρούς που είχαμε με τον κορονοϊό, με την πανδημία και όλες αυτές τις δυσκολίες που είχαμε περάσει. Και φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο αυτούς τους ανθρώπους να μην τους υποστηρίζουμε καν. Δηλαδή, ήρθαμε σε μια πολύ δύσκολη θέση προημερών στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί εμείς είμαστε υπέρ αυτήν των ανθρώπων και να υποστηριχτούν από την Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε να επανέλθουν στις θέσεις τους, να μπορούν και οι ίδιες οι υπηρεσίες να τρέξουν πιο μεγάλη ταχύτητα και να μπορούμε να προλάβουμε εξελίξεις, όπως αυτές που είπαμε πριν, τις οικονομικές. Λοιπόν, τώρα κλείνοντας, κύριε Στεφανάκη, έτσι θέλουμε ένα σχόλιο σας για τη μέχρι τώρα αυτοδιοικητική εμπειρία και στο Δήμο Ηρακλείου και στην ΠΕΔ που είχαμε μία πόλωση τώρα εκεί στις εκλογές. Πώς τα είδατε όλα αυτά? Κοιτάξτε, να σας πω. Σαν νέο εισερχόμενος στην τοπική αυτοδιοίκηση, σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρον, όπως ούτως ή άλλως το φανταζόμουν δηλαδή. Είναι πολύ ενδιαφέρον, οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές και προπάντων ένα παραπάνω για εμένα που είμαι σε ένα τέτοιο μεγάλο δήμο, στο Δήμο Ηρακλείου, γιατί έχει ακόμα έχει διαφορά, σε ένα τέτοιο μεγάλο δήμο με τόσες πολλές δράσεις, τόσα μεγάλα έργα και γενικότερα ας πούμε πάρα πολλές υπηρεσίες. Άρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα και τρέξιμο βέβαια έχει για εσάς, ναι, αυτά πάνε ανάλογα. Σίγουρα όμως είναι κάτι που μου αρέσει, με γεμίζει, το ήθελα και νομίζω ότι έχουμε πολλά πράγματα να δώσουμε. Είμαι άνθρωπος της προσφοράς, γενικότερα της δημιουργίας και νομίζω ότι έχουμε πράγματα να δώσουμε. Και στο κομμάτι της ΠΕΔ, πολύ σημαντικός παράγοντας, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, ένα από τα μεγαλύτερα συλλογικά όργανα του νησιού. Έτσι. Κατάφερα να εκλεγώ και όπως εξηγήθηκε η διαδικασία και από την παράταξή μας, είναι πολύ σημαντικό γιατί έχω εκλεγεί εγώ στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης και ο Μιχαήλ ο Καραμαλάκης στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, στην ΚΕΔΕ. Άρα έχουμε αντιπροσώπευση από την παράταξή μας γενικότερα σε όλα τα συλλογικά όργανα, που είναι πολύ σημαντικό. Θα βάλουμε τα δυνατά μας από κάθε μεριά που μπορεί να βρίσκεται καθένας, να προσφέρουμε το μέγιστο όσο μπορούμε και εμείς στην τοπική κοινωνία. Καλή δύναμη. Ας ευχηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλά, κυρία Καριωτάκη. Ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη. Καλή δύναμη. Είστε καλά. Τρέχετε και μιλέτε πολλά μπορώ, γιατί βλέπω να σας φορτώνουν και 5-6 ακόμα.